Πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί ότι θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου, αλλά πάρα πολλά εμπόδια ξεπετάγονται μπροστά στην πραγματικότητά σου. Π.χ. δεν έχεις χρόνο, δεν έχεις χρήματα, δεν έχεις την άνεση ή πολλές φορές μπορεί να φοβάσαι να πάρεις το ρίσκο. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς να θέσεις στόχους, αλλά και να τους πετύχεις. Πάμε! Είμαι ο Πάνος Μουρουδέλης, ιδρυτής της MMW Capital, μιας εταιρείας η οποία βοηθάει ανθρώπους να εκπαιδεύονται πάνω στις χρηματαγορές και να κερδίζουν με ασφάλεια. Αλλά πέρα από αυτό, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό που θέλουμε, πρώτα πρέπει να βάζουμε στόχους. Γιατί οι στόχοι είναι σημαντικοί? Γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο μεγάλο μας όραμα, σε αυτό που σκεφτόμαστε και επιθυμούμε τόσο έντονα, εάν δεν θέσουμε στόχους. Πώς όμως μπορούμε να θέσουμε στόχους? Πάμε να το δούμε. Όταν είχα κάνει αυτή την ερώτηση στον μέντορά μου είχε πει: είναι πάρα πολύ απλό. Νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις ένα χαρτί και ένα στυλό. Ναι, δεν σου κάνω πλάκα. Το πρώτο πράγμα πρέπει να είναι να βρεις ένα στυλό και ένα χαρτί και να γράψεις 5 πράγματα τα οποία θέλεις να επιτύχεις στη ζωή σου. Νούμερο 2, αφού γράψεις αυτά τα πράγματα τα οποία θέλεις έντονα να επιτύχεις, χρειάζεται να κυκλώσεις αυτό το οποίο θα έχει το πιο θετικό αντίκτυπο στη ζωή σου την προκειμένη στιγμή. Μόλις το κυκλώσεις, θα συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ένα βήμα πιο κοντά στο να το πετύχεις. Τα δύο πρώτα βήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ωστόσο, το τρίτο που θα σου πω αυτή τη στιγμή είναι αυτό που θα σε κάνει να επιτύχεις τους στόχους σου. Και δεν είναι άλλο από τη δέσμευση. Αφού του έχεις γράψει τους στόχους σου στην πρώτη σελίδα, και έχεις κυκλώσει αυτόν τον οποίο θα έχει το μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο, η δύσκολη δουλειά είναι να γράψεις 3 πράγματα για τα οποία είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις για να πετύχεις αυτούς τους στόχους. Και για τέλος, κράτησα το πιο σημαντικό απ' όλα. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα δουλέψει και δεν θα γίνει συνήθεια εάν δεν δώσουμε συνειδητή διαδικασία για να επηρεάσουμε το υποσυνείδητό μας. Πώς? Διαβάζοντας αυτό το φύλλο χαρτί, και μπροστά, αλλά και πίσω, δηλαδή και με το τι θέλουμε να πετύχουμε, αλλά και με το τι είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε για να το πετύχουμε, κάθε μέρα. Εάν σε δυσκολεύει ή δεν έχεις χρόνο ή το οτιδήποτε, βάλε ένα ξυπνητήρι μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας και κάθε φορά που θα χτυπάει, θα είναι η ώρα όπου θα διαβάζεις δυνατά τα πράγματα που θέλεις να πετύχεις, καθώς και αυτά που δεσμεύεσαι να κάνεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα πραγματοποιηθούν εάν δεν δράσεις. Εάν δεν πάρεις την απόφαση να αλλάξεις τα πράγματα. Να θυμάσαι το εξής. Να σχεδιάζεις χωρίς βιασύνη και να εκτελείς γρήγορα.